Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Είμαστε εδώ στο γραφείο του κυρίου Ασημάκη Αλέξανδρου, στην ακτινοδιάγνωση Λευκάδας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση που μας παρέχει στους ακροάτες αλλά και τους ακροατές του Prisma 95,1 αυτή την ημέρα. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ χρήσιμοι, γιατρέ, με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία μας λες. Πάμε λοιπόν στο Α και το Ω. Αυτοεξέταση. Οι γυναίκες αυτοεξετάζονται όπως πρέπει και όπως τους λέτε κατά καιρούς ή το αφήνουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους? Όχι όλες, κύριε Κουνιάκη, όχι όλες. Υπάρχουν πολλές που προσπαθούν να κάνουν αυτοεξέταση στο μαστό τους, άλλες φοβούνται, άλλες το αφήνουν για τον ειδικό, άλλες δεν κάνουν τίποτα. Η αυτοεξέταση, να πούμε εδώ, ότι είναι η πρώτη ασπίδα που έχει η γυναίκα κατά του καρκίνου του μαστού. Η Αμερικάνικη Ογκολογική Εταιρεία συστήνει στις γυναίκες να κάνουν κάθε μήνα αυτοεξέταση από την ηλικία των 20 ετών. Καλό είναι να ξεκινήσει η γυναίκα από μικρή ηλικία, γιατί συνηθίζει το μαστό της, συνηθίζει αυτά που πιάνει, έτσι ώστε αν ανακαλύψει κάτι, αμέσως να το επισημάνει στον γιατρό της και να προχωρήσουν σε περαιτέρω εξετάσεις. Μάλιστα. Πώς θα πρέπει να γίνεται τώρα αυτή η αυτοεξέταση? Βεβαίως. Το βασικό είναι στις γυναίκες να κάθονται μπροστά σε ένα καθρέφτη και να παρατηρούν το μαστό τους. Η παρατήρηση είναι το βασικό και το πρώτο που πρέπει να κάνουν. Τι πρέπει να παρατηρήσουν? Οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στα δύο στήθη. Δηλαδή κάποια διόγκωση, κάποιο εξόγκωμα, κάποια πτύχωση του δέρματος. Να έχει αλλάξει το δέρμα, να έχει γίνει αυτό που λέμε ο φλοιός πορτοκαλιού. Δηλαδή αλλάζει η υφή του δέρματος. Η μία θηλή εκ των δύο να είναι τραβηγμένη προς τα μέσα. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Κανονικά πρέπει να προεξέχουν και οι δύο θηλές. Αν υπάρχει κάποια ερυθρότητα, δηλαδή αν έχει κοκκινήσει κάποιο σημείο μαστός, αν υπάρχει κάποιο πρίξιμο, κάποιο είδημα, αν βγάζει κάτι από τη θηλή, είτε αίμα είναι αυτό, είτε κάποιο άλλο υγρό, αμέσως θα πρέπει να το επισημάνουμε στο γιατρό μας. Αφού λοιπόν παρατηρούμε το μαστό, παρατηρεί η γυναίκα το μαστό της, το αμέσως επόμενο που έχει να κάνει είναι απλό. Σηκώνει το ένα της χέρι, αυτού του μαστού που θέλει να εξετάσει, το βάζει πίσω από το κεφάλι της, με το άλλο χέρι ενώνει τα τρία δάχτυλα και κάνει μια επίπεδη επιφάνεια και με κυκλικές κινήσεις. Καλό αυτό είναι να γίνεται στο μπάνιο που έχουμε και το νερό που τρέχει, έτσι ώστε γίνεται πιο εύκολη η ψηλάφιση. Μάλιστα. Και να κάνει κυκλικές κινήσεις από πάνω ως κάτω, από μέσα προς τα έξω, στην αρχή με μια ήπια πίεση και μετά λίγο πιο έντονη, έτσι ώστε να δούμε και τι βρίσκεται και εντοβάθη του μας, δηλαδή στο εσωτερικό του. Μάλιστα. Αυτό θα μπορέσει να το κάνει, είπαμε, είτε στο μπάνιο, είτε όρθια, είτε ακόμα και στο κρεβάτι της η γυναίκα. Καλό είναι να γίνεται συγκεκριμένη μέρα του κύκλου. Αυτό συστήνουμε να γίνεται περίπου την 7η με 10η μέρα, όπου ο μαστός είναι πιο ήρεμος, δεν επιδρούν εκεί οι ορμόνες, γιατί είναι μετά την εμεινορίση που λέμε, έτσι ώστε να μπορέσει να καταλάβει ακριβώς τι υπάρχει μέσα στο μαστό της και όπως είπαμε, αν είναι κάτι, να πάει αμέσως στον ειδικό να την εξετάσει. Να ρωτήσω κάτι, αυτό πρέπει να γίνεται ανάλογα την ηλικία ανά πόσα τακτά διαστήματα, δηλαδή πρέπει να γίνεται σε ποια βάση? Όπως είπαμε, από την ηλικία των 20 πρέπει να μάθουν οι γυναίκες να κάνουν την αυτοεξέταση και αν μπορούν και κάθε μήνα, μια συγκεκριμένη μέρα, δηλαδή 7η με 10η μέρα από την πρώτη μέρα του κύκλου, είναι το καλύτερο που έχουν να κάνουν. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Και νομίζω ότι τα είπατε πάρα πολύ παραστατικά για να τα καταλάβουν και οι ακροάτριές μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και νομίζω ότι το επόμενο στάδιο το οποίο θα συζητήσουμε είναι, και θα ρωτήσω ότι προφανώς συμβαίνει, οι εξετάσεις προληπτικές, έτσι δεν είναι? Θα ήθελα λίγο να εξειδικεύσουμε σε αυτό το είδος πρόληψης, γιατρέ, γιατί αυτό το οποίο έχω αποκομίσει και που θα βγάλουμε και σαν μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει. Ναι. Έτσι δεν είναι?
σώζει. Και εδώ πέρα όμως τώρα είναι και η καταλυτική συνδρομή ενός γιατρού εξειδικευμένου και ενός βεβαίως εξειδικευμένου διαγνωστικού κέντρου, όπου μπορεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό να βοηθήσει στην πρόληψη αυτή. Τα ξέρετε καλύτερα εσείς. Ας μιλήσουμε λίγο για τις απεικονιστικές προληπτικές εξετάσεις. Λοιπόν, οι βασικές εξετάσεις που έχουμε όσον αφορά την πρόληψή μας είναι η μαστογραφία, ο υπέρηχος, η μαγνητική μαστογραφία και αν χρειαστεί η βιοψία του μαστού. Η βασική εξέταση για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία. Τι είναι η μαστογραφία? Λοιπόν, η μαστογραφία είναι μια ακτινολογική εξέταση. Δηλαδή χρησιμοποιούμε ακτίνες χ. Είναι ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο λαμβάνονται δύο λήψεις σε κάθε μαστό. Ο μαστός τοποθετείται σε δύο ειδικές πλάκες όπου δέχεται μια ήπια πίεση και έτσι μπορούμε να αναλύσουμε την φυσιολογική μορφολογία στο εσωτερικό του μαστού, ακόμα και τις παθολογικές καταστάσεις που δημιουργούνται. Όπως είπαμε, η μαστογραφία είναι η βασική εξέταση και σαν δεύτερη εξέταση, σαν συμπληρωματική εξέταση, είναι ο υπέρηχος του μαστού. Ο υπέρηχος του μαστού, ειδικά σε γυναίκες που έχουν πυκνό μαστό, και όταν λέμε πυκνό μαστό εννοούμε συνήθως τις νέες γυναίκες, που η αναλογία του αδένα, δηλαδή αυτό που παράγει γάλα, είναι περισσότερο από τα άλλα στοιχεία του μαστού, εκεί πρέπει πάντα να γίνεται συμπληρωματικά και υπέρηχος, έτσι ώστε τα ευρήματα που έχουμε στη μαστογραφία με τον υπέρηχο να τα κατατάσσουμε σε κατηγορίες και να βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται. Άρα, σε νέες γυναίκες συστήνουμε μαστογραφία μαζί με υπέρηχο. Γιατρέ, από ό,τι καταλαβαίνω, η μαστογραφία είναι η πρώτη εξέταση που μπορούμε να καταλάβουμε το αρχικό στάδιο ενός καρκίνου. Ναι. Η μαστογραφία, κύριε Κουνιάκη, είναι η μοναδική εξέταση με την οποία μπορεί ο ειδικός ακτινολόγος να ανιχνεύσει την κακοήθεια του μαστού σε πολύ αρχικό στάδιο. Αυτό είναι σημαντικό. Και όταν λέμε σε αρχικό στάδιο, εννοούμε ότι η νόσος είναι ακόμα συμπτωματική. Η γυναίκα δεν νιώθει τίποτα. Δεν πιάνει τίποτα στο μαστό της. Ακόμα και με την αυτοεξέταση που λέγαμε, μπορεί να μην πιάνει τίποτα. Ο ειδικός ακτινολόγος, παρατηρώντας τη μαστογραφία, μπορεί να ανακαλύψει κάποιους καρκίνους, οι οποίοι είναι με τη μορφή μιας διθητικής εστίας, είτε με τις λεγόμενες αποτιτανώσεις. Αυτό οι γυναίκες τα ακούνε συνέχεια. Τα ακούνε. Αυτές οι αποτιτανώσεις είναι κάποια μικρά στίγματα, να σας το δώσω να καταλάβετε έτσι, που εμφανίζονται πάνω στη μαστογραφία, είναι μικρές ασβεστώσεις, που παίρνοντας κάποια μορφολογία ή κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, μπορούμε να καταλάβουμε ότι εκεί ξεκινάει μια διεργασία στο μαστό. Όταν λέω ξεκινάει, όπως ξαναείπα, είναι σε κυταρικό επίπεδο. Μάλιστα. Και όταν βρούμε κάτι τέτοιο μέσα στο μαστό, με την κατάλληλη θεραπεία, μπορεί η γυναίκα να ξεπεράσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Δηλαδή, έχοντας έναν καρκίνο ο οποίος είναι σε τόσο αρχικό στάδιο που μόνο με μια μικρή ογκεκτομή μπορούμε να τον αφαιρέσουμε, δεν χρειάζεται μετά να κάνουμε ούτε ακτινοβολίες ούτε κάποια χημειοθεραπεία. Απλά είναι πρόληψη. Απλά πρόληψη. Έλεγχος και αλοφατοπία, είπατε λίγο και πριν. Και τίποτα άλλο. Κύριε Σημάκη, να μείνω λίγο στο θέμα της μαστογραφίας και επειδή μπορεί να μας ακούνε και νέα κορίτσια. Και νέες γυναίκες, ναι. Και νέες γυναίκες. Πονάει η εξέταση συγκεκριμένη της μαστογραφίας? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κουνιάκη. Για να γίνει σωστά μια εξέταση, σίγουρα θα πρέπει να υποστεί ο μαστός μια μικρή πίεση. Αυτή όμως είναι για λίγα δευτερόλεπτα και γίνεται σχετικά ανεκτή από όλες τις γυναίκες. Κάποιες που έχουν πιο ευαίσθητο στήθος ίσως νιώθουν λίγο παραπάνω πόνο. Γι' αυτό συστήνουμε η μαστογραφία να γίνεται την 7η έως τη 15η μέρα του κύκλου, έτσι ώστε, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι οι μέρες που οι ορμόνες του σώματος είναι σε χαμηλά επίπεδα
και δεν νιώθουν οι γυναίκες τόσο πόνο στο μαστό. Γίνεται σχετικά ανεκτή από όλες τις γυναίκες. Εκτός αυτού, οι γυναίκες φοβούνται την πίεση του μαστού τους. Να ξέρουν ότι όσο περισσότερο πιέζεται ο μαστός, τόσο λιγότερη δόση ακτινοβολίας δέχεται και έχουμε και καλύτερη εικόνα και έτσι και καλύτερη διάγνωση. Μάλιστα. Πότε πρέπει μια γυναίκα να κάνει αυτή την εξέταση της μαστογραφίας, δηλαδή από ποια ηλικία πρέπει να ξεκινήσει? Λοιπόν, γιατί όπως είπατε λίγο πριν, η μαστογραφία μπορεί να προλάβει πριν έρθει το σύμπτωμα. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο καρκίνος του μαστού απαντά και σε νέες ηλικίες. Και επειδή οι επιστήμονες δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουν ποιες γυναίκες θα νοσήσουν και ποιες όχι, η διεθνής ιατρική κοινότητα πλέον έχει ορίσει την ηλικία των 35 ετών να κάνουν οι γυναίκες την πρώτη τους μαστογραφία και αυτή να είναι ως εξέταση αναφοράς. Η επόμενη μαστογραφία να γίνει στην ηλικία των 40 ετών και από τα 40 έως την ηλικία των 72 να γίνεται κάθε χρόνο. Μάλιστα. Χωρίς να παραλείπουμε τον χρόνο. Το ξαναλέω, κάποιες γυναίκες έρχονται και λένε να κάνουμε φέτος τον υπέρηχο, του χρόνου να κάνουμε τη μαστογραφία. Όχι. Κάθε χρόνο η μαστογραφία και συμπληρωματικά ο υπέρηχος. Το ξαναείπαμε αυτό. Πολύ σημαντικό. Από την ηλικία δε των 72 και μετά, επειδή οτιδήποτε και να εμφανιστεί στη γυναίκα η εξέλιξη είναι πιο αργή, συστήνουμε ότι μπορεί να γίνεται μαστογραφία αναδιετία. Μάλιστα. Μιλήσαμε λίγο πριν στο ξεκίνημα της κουβέντας μας για τις γυναίκες με κληρονομική προδιάθεση. Ναι. Οι γυναίκες που έχουν έρθει εδώ στην ακτινοδιάγνωση και έχουν κάνει αυτόν τον έλεγχο, όπως είπαμε, για να βγάλετε τα συμπεράσματα, κάθε πότε πρέπει να κάνουν έλεγχο? Λοιπόν, αυτές οι γυναίκες εντάσσονται, όπως είπαμε, σε ομάδα υψηλού κινδύνου και πρέπει να μπουν σε ένα εντατικό πρόγραμμα ελέγχου. Εδώ ισχύουν άλλα πράγματα. Όπως είπαμε, και εδώ η αυτοεξέταση των μαστών πρέπει να ξεκινήσει από την ηλικία των 20. Πρέπει να γίνεται κλινική εξέταση και από ειδικό μαστολόγο, όχι μόνο δηλαδή τη μαστογραφία μας και τον υπέρηχο, κλινική εξέταση από ειδικό μαστολόγο μία ή δύο φορές το χρόνο σε αυτές τις γυναίκες, από την ηλικία των 25 ως τα 35 κάθε χρόνο υπέρηχο ή μαγνητική μαστογραφία. Από τα 35 και μετά, ενώ στα 35 κάναμε την πρώτη μαστογραφία και μετά στα 40, από τα 35 και μετά κάθε χρόνο μαστογραφία, ως την ηλικία των 72 που είπαμε. Νεότερες μελέτες έχουν δείξει ότι ο προληπτικός έλεγχος θα πρέπει να ξεκινήσει και 10 χρόνια νωρίτερα από τότε που εμφανίστηκε στη μητέρα ή στην αδερφή, ας πούμε. Αν η μητέρα νόσησε τα 40 της, η γυναίκα πρέπει να ξεκινήσει από τα 30, δηλαδή η κόρη. Μάλιστα. Εγώ στο δικό μου διαγνωστικό κέντρο συστήνω οι γυναίκες με κληρονομική προδιάθεση, που είναι σε ηλικία μικρότερη των 35 ετών, να γίνεται μια μαστογραφία ειδική, χαμηλής δόσης, αλλά αντί να κάνουμε δύο λήψεις που κάνουμε σε όλες τις γυναίκες, να κάνουμε μία λήψη. Μία συγκεκριμένη λήψη σε συνδυασμό με ένα υψηλής ευκρίνειας υπερηχογράφημα, έτσι ώστε να πάρουμε όλες τις πληροφορίες που θέλουμε, να είμαστε περισσότεροι σίγουροι ότι δεν θα μας ξεφύγει κάτι. Μάλιστα. Γιατί, όπως ξέρουμε, κύριε Κουνιάκη, ακόμα και η μαστογραφία, ακόμα και ο υπέρηχος, ακόμα και η μαγνητική μαστογραφία είναι εξετάσεις οι οποίες είναι εξετάσεις. Δεν καλύπτουν στο 100%. Και αυτό το ξαναλέω. Νομίζουν οι γυναίκες που θα κάνουν όλες αυτές τις εξετάσεις ότι είναι καλυμμένες. Έχουν μια κάλυψη σημαντικά μεγάλη, αλλά όχι στο 100%. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουν τη μαστογραφία, να κάνουν το υπερηχογράφημά τους, να τις βλέπει τις γυναίκες ειδικός μαστολόγος, εάν χρειαστεί και αν βρούμε κάτι, θα εμπλακεί μέσα και ο κυταρολόγος. Μάλιστα. Ο κυταρολόγος είναι μια τρίτη ειδικότητα που εμπλέκεται στο μαστό, που θα κάνουμε μια παρακέντηση
στο μαστό, δηλαδή βρούμε ένα έβριμα, ναι. Βρούμε μια αλλίωση. Αυτή την αλλίωση δεν μπορούμε να την κατατάξουμε τι είναι. Είναι κάτι καλό, είναι κάτι κακό, βρίσκεται στην γκρίζα ζώνη που λέμε. Δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι. Δεν μπορεί να το δείξει καμία εξέταση. Ναι. Τότε θα πρέπει να κάνουμε μία βιοψία αυτής της αλλίωσης. Mm-hmm. Και το υλικό αυτό να το στείλουμε στον κυταρολόγο που θα μας πει τι περιέχει μέσα αυτό το μόρφωμα, αυτή η βλάβη. Έτσι συνοψίζοντας, όσον αφορά την προσέγγιση της διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού, εμπλέκονται τρεις ειδικότητες. Ο ειδικός ακτινοδιαγνώσης μαστού, ο ειδικός μαστολόγος και ο κυταρολόγος. Βλέπετε ότι είναι σύνθετο το θέμα. Μάλιστα. Νομίζω ότι η ενημέρωση που κάναμε σήμερα, και είναι πολύ χρήσιμο αυτό και χαίρομαι, γιατρέ, βοηθάει πολλές ακροάτριες να συνειδητοποιήσουν αυτό το οποίο είπατε, το ότι και με μια εξέταση απολύτως δεν διασφαλίζουν ότι τα επόμενα χρόνια κάτι θα συμβεί και γυρνάμε πάλι στο κεφάλαιο πρόληψη, και θέλω να το υπογραμμίσουμε αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε ένα υπερσύγχρονο διαγνωστικό κέντρο, όπως είναι η ακτινοδιάγνωση, που ήρθατε εδώ, κυρία Σημάκη, στην Λευκάδα και βεβαίως εξυπηρετείτε και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Θα ήθελα λίγο να μας δώσετε, με την παρουσία σας εδώ τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η συνείδηση των γυναικών της Λευκάδας, όπου πλέον όλα αυτά τα οποία τους μεταδίδεται τα εφαρμόζουν, έχουν αποκτήσει μια συνείδηση στο να προλαμβάνουν, να κάνουν όλα αυτά τα οποία είπαμε. Το βασικό είναι ότι οι γυναίκες εδώ στη Λευκάδα πριν 2 χρόνια δεν είχαν κάποιον ειδικό στο θέμα του μαστού ή ακόμα και μαστογράφο, έτσι ώστε να απευθυνθούν για να κάνουν μια προληπτική εξέταση. Με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να μην πηγαίνανε καθόλου, να μην κάνανε διαγνωστικές εξετάσεις. Βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και ευαισθητοποιούνται και συμβάλλετε κι εσείς σε αυτό, mm-hmm. με τις ενημερώσεις που κάνετε στο κοινό, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι ώστε βλέπουμε ότι σταδιακά αυξάνεται το ποσοστό των γυναικών που κάνουν τον προληπτικό τους έλεγχο. Βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που αδιαφορεί, που θεωρεί ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν πρόκειται να τις αγγίξει. Σωστό. Είναι πρόβλημα το οποίο απλά το ακούμε και εμάς δεν πρόκειται ποτέ να μας συμβεί κάτι τέτοιο. Και αυτό που έχω παρατηρήσει και λυπούμε γι' αυτό είναι ότι πολλές γυναίκες που έρχονται να εξεταστούν θα έρθουν και θα μου πούν: «Κύριε Σημάκη, ήρθα επειδή η ξαδέρφη μου, η γειτόνισά μου ή μια κοπέλα στο ευρύτερο περιβάλλον μου νόσησε». Δεν πρέπει να δούμε πράγματα για να κάνουμε τον προληπτικό μας έλεγχο. Πρέπει να μπει στο υποσυνείδητο των γυναικών και των αντρών τους, έτσι ώστε να τις κατευθύνουν, να κάνουν οι γυναίκες το προληπτικό έλεγχο. Τώρα εδώ που είπα και των αντρών, ξέχασα να σας πω, κύριε Κουνιάκη, ότι δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο των γυναικών. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που αφορά και τους άντρες. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Έχει παρατηρηθεί ότι στις 100 γυναίκες που θα νοσήσουν από καρκίνο του μαστού μπορεί να υπάρχει ένας άντρας. Μάλιστα. Δηλαδή είναι 1%. Και στους άντρες είναι ο ίδιος καρκίνος, όπως είναι στη γυναίκα. Αλλά συνήθως είναι ένας καρκίνος ο οποίος αργεί να διαγνωστεί, επειδή δεν πάει στο μυαλό κανενός ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο, ακόμα και σε εμάς τους γιατρούς. Ναι. Και επίσης, επειδή ο μαστός του άντρα είναι πολύ πιο μικρός και μια αλλίωση είναι είτε κοντά στο δέρμα είτε κοντά στο θωρακικό τείχωμα, μπορεί να δώσει εύκολα μεταστάσεις. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας πιο επιθετικός καρκίνος. Μάλιστα. Άρα να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα των γυναικών. Κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για την ακτινοδιάγνωση και για την... ήθελα να σας ρωτήσω από την αρχή της συζήτησης για την
τεχνολογία, γιατί είναι σύμμαχό σας, έτσι δεν είναι η τεχνολογία. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν γίνει επιτεύγματα τα οποία πραγματικά βοηθάνε το έργο της αντιμετώπισης και της πρόληψης, κύριε Σημάκη? Σίγουρα με τα καινούργια μηχανήματα που έχουμε, με μια μαστογραφία υψηλής ανάλυσης, μπορούμε να κάνουμε πλέον παρέμβαση πάνω στο παλιό φιλμ που είχαμε της μαστογραφίας, έτσι ώστε βάσει είτε μεγενθήσεων είτε κάποιας αλλαγής κόντρας που λέμε. Μάλιστα. Είτε να κάνουμε κάποιες μεγεθυντικές λήψεις, μπορούμε να έχουμε μια πιο ασφαλή διάγνωση, έτσι ώστε να μην ξεφύγει κάτι. Αυτό που λέμε ψηφιακή μαστογραφία, εννοούμε ότι εκτός το ότι η γυναίκα θα πάρει το φιλμ της μαστογραφίας, αυτή η μαστογραφία μπορεί να αποθηκευτεί σε ψηφιακή μορφή. Μάλιστα. Μπορεί η γυναίκα τον επόμενο χρόνο που θα έρθει να κάνει τη μαστογραφία της, ακόμα και να μην έχει τα φιλμ της και να τα έχει χάσει, να τα έχει αφήσει κάπου αλλού, να μπορεί ο γιατρός να κάνει τη σύγκριση. Γιατί η μαστογραφία χρειάζεται σύγκριση. Την προηγούμενη με τη σημερινή. Έτσι ώστε να βλέπουμε, να δούμε οποιαδήποτε αλλαγή παρουσιαστεί μέσα στην εικόνα μας, που θα μας κατευθύνει ότι εκεί κάτι μπορεί να ξεκινήσει. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα σε ψηφιακή μορφή να σταλεί και σε απομακρυσμένους γιατρούς, έτσι ώστε να πάρουμε μια δεύτερη γνώμη. Η γυναίκα μπορεί να θέλει να τη στείλει στο γιατρό της που είναι στην Αθήνα. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, εύκολα πλέον μέσω ενός email μπορεί να σταλεί και η γνωμάτευση και ακριβώς η εικόνα όπως βγαίνει από το μηχάνημα, χωρίς να παρεβάλλεται τίποτα, έτσι ώστε ο γιατρός που την παρακολουθεί, ας πούμε, στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού, μάλιστα, να έχει μια εικόνα όπως θα την είχε μπροστά του. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, διότι πρακτικά μπορεί να είναι μια γυναίκα σε απόσπαση εδώ να την παρακολουθεί ο γιατρός στην Αθήνα και να μπορεί να έρθει, να κάνει την εξέταση στην ακτινοδιάγνωση και να φύγει με το σύγχρονο τρόπο της τεχνολογίας. Και πολύ σημαντικό αυτό. Όπως επίσης και εικόνες του υπερήχου, που πρόκειται για ένας τρισδιάστατος υπερηχογράφος, μπορεί και αυτές να σταλούν στον γιατρό της. Επίσης, κάτι άλλο που όταν λέμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά στην πρόληψη, εκτός εδώ από τη μαστογραφία υψηλής ανάλυσης που θα γίνει, το υπερηχογράφημα, γίνονται και κατευθυνόμενες βιοψίες. Δηλαδή, αφού βρούμε μια βλάβη, δεν χρειάζεται η γυναίκα πλέον να φύγει, να πάει σε ένα νοσοκομείο, να κάνει τη βιοψία της. Εδώ υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει και συνεργασία με ειδικό κυταρολόγο, έτσι ώστε λαμβάνουμε το κυταρολογικό υλικό. Συνήθως έρχεται εδώ ο ίδιος ο κυταρολόγος, φέρνει το μικροσκόπιό του, συνεργαζόμαστε, παίρνουμε το υλικό, το μελετάει ο κυταρολόγος και περίπου σε 5 με 10 μέρες έχουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση στη γυναίκα τι είναι αυτό που έχει μέσα στο μασό της. Και δεν ταλαιπωρείται. Και δεν ταλαιπωρείται. Να γυρνάει και να φέρει και να περιμένει σε ουρές και να. Τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να υπάρχει στην δική μας περιοχή. Νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση που κάναμε, κυρία Σημάκη. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι σήμερα έχω την αίσθηση ότι προβληματίσαμε μία μερίδα ακροατριών. Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη και θα κρατήσω και αυτό που είπατε και για τους άντρες. Δεν θα συμβεί σε μένα. Θα συμβεί στους άλλους. Και όταν συμβεί στους άλλους, νιώθουμε αυτό το ενοχικό σύνδρομο και ερχόμαστε να απευθυνθούμε. Όμως, σήμερα καταλάβαμε μέσα από αυτήν την εμπεριστατωμένη συζήτηση ότι η πρόληψη σώζει. Ένας εξειδικευμένος γιατρός, καλός γιατρός, μπορεί να μας φροντίσει, να φροντίζει τις γυναίκες και από εκεί και πέρα, επικαρπικά, όλη η τεχνολογία που η ακτινοδιάγνωση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι με ξεναγήσατε και στο χώρο εδώ, είναι η τελευταία λέξη και μάλιστα είχα και τη δυνατότητα να δω κάποια πράγματα. Είναι χρήσιμο και
βοηθάει τις γυναίκες. Κύριε Κουνιάκη, να πω και εγώ στο τέλος ότι πλέον με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε, οι γυναίκες δεν κινδυνεύουν από τον καρκίνο του μαστού, κινδυνεύουν από την αμέλειά τους να κάνουν τον προληπτικό τους έλεγχο. Η συνέντευξη αυτή μόλις προβληθεί από τον Prisma 95,1 θα είναι και on demand στο prismaradio.gr και θα την επισημάνουμε και στα κοινωνικά δίκτυα, όχι με αφορμή τη σημερινή ημέρα, αλλά για την αφύπνιση του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουνιάκη. Λοιπόν, ήταν μια εκπομπή ενημέρωσης με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού. Επιστρέφουμε κανονικά στη ροή του προγράμματος του Prisma 95,1. Καλό σας μεσημέρι.